Καλημέρα. Πάμε να γεννήσουμε. Πώς νιώθεις? Με άγχωσες πολύ. Όλα θα γίνουν. Εδώ αυτή η τσάντα, η κόκκινη, είναι η περιβόητη τσάντα με ευτηρίο. Ακόμα να μου έρθουν τα μπιμπερό που έχω παραγγείλει. Τι, αγχώθηκες, τι έπαθες? Είμαι πάρα πολύ αγχωμένη και φοβισμένη. Εντάξει, λογικό είναι, γεννάς. Κάπου μας φύγει αυτό. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα. Τι είναι εδώ, μείον ένα. Ένα. Εμπόγιο. Πολύ. Γεννάμε σήμερα. Θα νωρίς. Αγοράκι. Ναι. Πού το καταλάβατε? Αυτό που μου λένε ότι καταλαβαίνουν τις σκηνές. Σε αυτή την εγκυμοσύνη πάρα πολλοί κόσμος μου είπε είναι αγόρι. Πού τις καταλαβαίνουν τις σκηνές. Με την Κασάνδρα δεν είχαμε προβλέψεις. Εδώ τι είναι τώρα? Το πρώτο. Α, πάμε 0-1-0. Έτσι κάνει. Εμείς στο τρίτο θα έρθουμε να πάμε. Ναι. Τι έγινε ρε παιδιά? Εντάξει. Φτάσατε στο τρίτο. Άμα είχαμε κλειστεί στο ανσανσέρ, εσύ που είσαι πυροσβέστης, θα μας έβγαζες ή χρειάζεσαι σύνεργα? Σας έβγαζα και χωρίς σύνεργα. Φτάσαμε στη Μευτική. Με να τους πούμε ότι γεια σας, ήρθαμε να γεννήσουμε. Αχού, Παναγιά μου. Γεια σας. Φώναξε. Τι να φωνάξω? Φώναξε. Να τα φωνάξω είναι. Μην τρέπεσαι. Δεν έχω ψυχολογία. Ξέρω. Θα τη φτιάξουμε όμως, δεν είναι τίποτα αυτό. Για πες, τι έχεις εκεί, πήγαινε να σου πάρει εμά. Έπεσα σε σάικο. Πώς τον βλέπεις τον άλλον ρε παιδί μου και γυαλίζει το μάτι του? Δεν είναι καλά, είναι σάικο, τρελός. Σε μια τέτοια έπεσα που ήθελε να μου πάρει αίμα και μου ζούλαγε επίτηδες έτσι μανιακά τη φλέβα. Ξέρω τι πονάτε, αλλά τι να κάνουμε. Την έσπρωχνε μέχρι που την έσπασε για να σταματήσει τη διαδικασία και να πει ότι δεν τα καταφέραμε και πρέπει να σου πάρω και από το άλλο. Και για καλή μου τύχη εκείνη την ώρα της λέω δεν θέλω και μπήκε μια άλλη και της λέει άλλη άστην. Δεν ξέρω αυτή. Ακόμα και θα τρύπαγε. Ναι, γυαλίζει το μάτι της ξεκάθαρα, δηλαδή σε κοιτάει και κάνει κάτι τέτοια. Είναι σάικο παιδί μου, δεν είναι καλό. Πώς κάνουν οι κότες, Τώρα έχω μπει σε σκέψεις, γιατί σκέφτομαι την πρώτη μου γέννα που ήξερα εξ αρχής ποια θα είναι η μαία μου. Αυτά είναι άμα πηγαίνει στο δημόσιο. Να μου πεις γιατί να το πάρει μπάλα όλο το δημόσιο? Επειδή έτυχε μία σάικο να έχει προσληφθεί? Δεν ξέρω. Τι να σας πω κι εγώ τώρα, είμαι σε μία φάση, καταλαβαίνετε. Πρέπει να πάω κάτω να γεννήσω. Κάναμε και κλείσμα, δεν λέμε πιο αναλυτικά. Και αυτό με περιμένει μπροστά για να πάμε κάτω. Τώρα το κάτω λογικά είναι η αίθουσα των κετών. Αυτό είναι το σημερινό νοσοκομιακό outfit. Δηλαδή τώρα φεύγεις από εδώ και πας να γεννήσεις, ας πούμε?
έλεγα, αφού μου λέει έλα να πάμε κάτω, πού εννοεί ότι είναι αυτό το κάτω. Γενικά εδώ δεν είναι πολύ φιλικό το περιβάλλον, είναι του τύπου έλα εδώ, ξάπλωσε, είναι κάνε... Είναι τυπικά τα πράγματα, ναι. Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνω ότι όταν κάνεις μία δουλειά, όποια δουλειά και αν είναι αυτή, παθαίνεις μία ανοσία. Τώρα αμαίες, γιατροί και τα λοιπά δεν συμμερίζονται την αγωνία σου, τον πόνο σου. Τίποτα, έλα εδώ να τελειώνουμε. Να περάσει το 8ωρο να σχολάσω. Άρα λοιπόν, φεύγεις και τα λέμε μετά που θα φέρεις και το τσιτσίνι σου μαζί. Ε? Αν το φέρω εδώ είναι ανώμαλη. Η Βάνη έχει μπει μέσα, είμαστε έτοιμοι για το κοιτό. Αίθουσα του κετού 2. Κάνει story. Πάτης ψυχουλάκι μου, τι είναι? Είμαι εξουθενωμένη, δεν θα σας πω πολλά, όλα καλά. Δεν πήγε όπως το περίμενα, δεν ήταν σαν την πρώτη φορά, αλλά σημασία έχει το αποτέλεσμα. Καλά εγώ, καλά το μωρό. Θα μας φέρει μια κοπέλα κάτι μπισκότα που έχει ετοιμάσει για εμάς και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα πάει τώρα ο γάτσου να τα πάρει και να τα δούμε. Γεια σου YouTube θεατάκια μου, γέννησα 10 και 35. Αυτή τη στιγμή είναι 10 τη νύχτα. Θα μου πεις τι έκανες 12 ώρες γιατί δεν βλόγγερνες. Δεν ήταν οι συνθήκες. Δεν πέρασα καθόλου καλά. Υπήρχε ένας εκνευρισμός, μια ανασφάλεια, μια ανοργανωσιά, λάθος mood, λάθος κλίμα, λάθος μέρα, λάθος όλα. Λάθος μαγαζί. Ίσως να φταίει και η σύγκριση που έκανα, μόνιμα σύγκριση με την πρώτη μου εμπειρία. Δεν θέλω να σου κουράσω με αυτά. Θα κάνω ένα άλλο βίντεο το οποίο θα το ονομάσω πρώτη εγκυμοσύνη VS δεύτερη, είτε μάλλον νομίζω και αυτός είναι σωστός ο τίτλος, γιατί δεν θα ήταν σωστό να πούμε ιδιωτική κλινική VS δημόσιο, γιατί δεν είναι όλες οι ιδιωτικές κλινικές το ίδιο και δεν είναι και όλα τα δημόσια τα ίδια και δεν απαρτίζονται και από το ίδιο προσωπικό και δεν έχει να κάνει το ότι εμένα ας πούμε στην ιδιωτική κλινική μου πήγαν όλα πένα, δική μου γνωστή στην ίδια κλινική, την ιδιωτική, τις πήγαν όλα σε σημείο που είπα ότι δεν θέλω να ξανακάνω άλλο παιδί, είναι ό,τι χειρότερο έχω ζήσει. Επίσης, γυναίκες που γέννησαν στο γενικό εδώ στο κρατικό και λένε μια χαρά ωραία λογάκια, εγώ... Εντάξει, αυτά που βίωσα σήμερα, Παναγία μου. Τι να πω τώρα, εντάξει, είμαι και φουλ εκνευρισμένη. Τον ήπια κανονικότατα. Είναι τα νεύρα μου τσίτα, ρε παιδί μου. Λάθος όλα, πραγματικά. Θεωρώ ότι αν ήταν αυτή η εμπειρία μου η πρώτη, μάλλον δεν θα επέλεγα να ξανακάνω άλλο παιδάκι. Μετά λέω, ρε Βανέσα, τι να κάτσεις να σκάσεις. Έγινε τώρα ό,τι πέρασες, πέρασες. Παιδιά, αυτό που με στενοχωρεί, άστα όλα τα άλλα, εντάξει, θα σας τα πω, σας είπα σε άλλο βίντεο, είναι ότι βάζω το μωράκι μου στο στήθος και δεν κάνει την κίνηση να ρουφήξει, να θυλάσει.
Ενώ βγαίνει το γάλα, το βλέπω, τάκ, μην φανταστείτε πολύ, βγαίνει λίγο, αλλά δεν θυλάζει, έκανα πόσες προσπάθειες. Αυτό με στενοχωρεί πολύ. Και από τον μπιμπερό όμως ρουφάει. Οπότε θα κάνω την προσπάθειά μου με ψευτοθυλί. Γιατί μπορεί να μην του αρέσει, λέει, θυλί, είναι μικρή και ψευτοθυλί. Ναι, εντάξει, σας είχα πει και στην πρώτη γένα στο vlog ότι είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι ο θυλασμός. Με την Κασάνδρα δεν τα είχα καταφέρει, για άλλο λόγο, δεν σας τον είχα αναφέρει ποτέ. Να σας το πω τώρα, τι έγινε με την Κασάνδρα. Η Κασάνδρα πριν καλά καλά να μου την αφήσουν στο χέρι, κάνει αχλά και μου βουτάει, το αντίθετο τελώς με τον Έκτορα, μου βουτάει τη θηλή. Παιδιά, τη δάγκωσε, δηλαδή με ρούφηξε τόσο δυνατά. Έκατσα να τη θυλάσω ένα τρίλεπτο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Το έχω σε βίντεο αυτό, το έχω το απόσπασμα που θυλάζω. Μόλις βγήκε, πόσο άντεξα, ένα λεπτό, δύο, τρία, δεν θυμάμαι. Εντάξει, οι θηλές μου ήταν ματωμένες, με μάτωσε, δηλαδή το κλάμα που έριξα να τριγυρνάω με ανοιχτή τη ρόμπα να μην μπορώ να μ' ακουμπάει ούτε η ρόμπα. Μετά πέτρωσε και το γάλα, έπαθα μαστίτιδες τα λοιπά. Βοήθεια εμείς δεν έχουμε, το ξέρετε. Έπρεπε να μπορώ να την πιάνω, να την ταΐζω, να την αλλάζω και τα σναφή. Δεν μπορούσα να είμαι με δυο πετρωμένα στήθη που ο πόνος δεν υπάρχει, άστο. Να κλαίω. Οπότε κάπως έτσι πήρα ένα χάπι που σταματάει το γάλα. Πριν να το κάνω βέβαια αυτό, ξαναδοκίμασα, είπα βρε έλα, βρε μπάς, δοκίμασα με θύλαστρο, ήρθα εδώ στο νοσοκομείο αυτό, νυχτιάτικα, με αρμέγαν σαν την αγελάδα, τέλος πάντων δεν βγάλαμε άκρη, δεν τα κατάφερα. Τώρα με τον Έκτορ, επειδή με την Κασάνδρα είχα περάσει τις τύψεις περί θυλασμού, είχα μεγάλη θέληση και δύναμη και σθένος. Τον έχω όλη μέρα στο στήθος, μπας και η θηλή μέσα στο στόμα, μπας και θυλάσουμε, τίποτα. Σε άλλα νέα, θέλω να σας δείξω κάτι καταπληκτικά μπισκότα. Γάτσου, θα φέρεις στο κουτί. Θα σας βάλω εδώ τη σελίδα στο Instagram. Τα φτιάχνει μια κοπέλα εδώ στη Ρόδο. Biscuit by S είναι η σελίδα. Θα τη γράψω γιατί ίσως να τη λέω λάθος. Παιδιά, δείτε τι φτιάχνει. Δείτε εδώ τι φτιάχνει. Α, έχει εδώ το Instagram. Biscuit κάτω παύλα by S. Καλά, θα σας το γράψω κι εγώ. Λοιπόν, πατουσίνι, μπιμπερό, σαλιάρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τα έφερες. Είναι καταπληκτικά. Και λέω να ανοίξω να φάω ένα πατουσάκι. Είναι πανέμορφα. Και γενόστιμα. Ωραιότατα, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Δίπλα μου έχω τον Εκτοράκο μου. Πολύ ήσυχο παιδί. Σήμερα έχουμε ακούσει τη φωνούλα του μία φορά. Όλη μέρα κοιμάται. Διαφορετικό παιδί από την Κασάνδρα. Η Κασάνδρα, ας πούμε, σήκωνε τον κόσμο στον αέρα. Έτσι, κλάμα, φωνή και μια λεμαργία ένα πράγμα. Έβλεπε τον μπιμπερό από μακριά και έτρεμε. Και μου φαγεί έτσι μανιακά. Γι' αυτό μου ρίμαξε τις θηλές. Ο Εκτοράκος μου ήρεμα πράγματα. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Έχω όλη μέρα καρδουλιάζω. Θέλω σε όλους να βάλω καρδούλες. Και μιας και κρατάω το κινητό, λέω να διαβάσω κανένα μήνυμα έτσι τυχαία. Μπορεί κάποιος από εσάς να είναι και να δει το όνομά του. Αντωνία κάτω Παύλα Δουρβανίδου, με το καλό αγάπη μου με ένα πόνο. Καρδούλα. Σοφία κάτω Παύλα Μπούζα ή Μπουζά. Να σας ζήσει γερό και δυνατό στη ζωή του. Ευχαριστούμε πολύ, καρδούλα. Και έρχονται κι άλλα μηνύματα. Άντι κάτω Παύλα Τυφτικόγλου. Να σας ζήσει ο Έκτορας. Ευχαριστούμε πολύ. Σοφία Χατζηδημητρίου. Άντε με το καλό και με ένα πόνο. Καρδούλα. Μαριλένα τελεία κάτω Παύλα. Πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός, με το καλό. Κασιανή κάτω Παύλα Μακρίδου. Αχ τι ωραία, με το καλό κορίτσι μου, όλα να σου πάνε καλά, σ' αγαπάμε. Βασιλική κάτω Παύλα Βραμοπούλου, με το καλό Βανεσάρα. Ευχαριστώ ρε παιδιά. Όλα θα τα καρδουλιάσω, σας το υπόσχομαι. Αυτά. Εδώ δεν ξέρω, βλέπετε σουκαριστικές εικόνες, δεν ξέρω, είναι αίματα, μπεταντίν.
Καλημέρα, όλη μέρα με θετική ενέργεια. Σήμερα η δεύτερη μέρα, έτσι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Έχω ξυπνήσει από τις 6. Νιώθω έτσι πολύ δυνατή και ζωντανή σε σχέση με την δεύτερη μέρα από τον πρώτο τοκετό. Γενικά έχω μπει σε μια φάση σύγκρισης. Πώς ήταν με την Κασάνδρα, πώς είναι τώρα με τον Έκτορα. Θυμάμαι ότι στην Κασάνδρα τη δεύτερη μέρα ήμουνα ζόμπι. Πόναγα, δεν έκανα κάτι άλλο, απλά ήμουν ξάπλα. Κανονικά είχα κλείσει μονόκλινο, δίκλινο είναι για την ακρίβεια, αλλά είναι ένα για εμένα και για τον συνοδό μου. Μόνη μου θα ήμουνα. Λίγο πριν να με πάνε στο μονόκλινο, ήρθε εδώ μια κοπέλα. Γνωριστήκαμε και μου λέει: κάτσε μωρέ να κάνουμε παρέα. Οπότε και έμεινα εδώ και έχω παρέα. Βασικά δεν είναι να δείτε και κάτι φοβερό. Τηλεόραση δεν έχουμε. Τα φώτα δεν πολύ δουλεύουν. Τουλάχιστον τα κρεβάτια, το ανέβα κατέβα, αυτό δουλεύει και δεν τρίζουν σε σχέση με την πρώτη γέννα που τρίζανε. Εδώ είμαστε έτσι 4 κρεβάτια. Ωραία θέα πρέπει να έχουμε, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Έχει θάλασσα. Έχει θέα θάλασσα. Εχθές είχε έτσι ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα. Να σας δείξω το πρωινάκι μου. Είναι κάτι φρυγανίτσες με βουτυράκι και μαρμελάδα. Ο Εκτοράκος μας είναι ένα πάρα πολύ ήσυχο μωράκι. Από χθες μόνο κοιμάται. Κτουφτού. Το παιδάκι μας. Πολύ μικρούλης νομίζω, όχι νομίζω. Πιο μικρός από την Κασάνδρα. Μικρουλάκι έτσι, ευαισθητάκι. Ευτυχώς έχουμε τον τέλειο μπαμπά, τον τελειότερο μπαμπά του κόσμου. Ο Χρήστος με βοηθάει πάρα πολύ, το σηκώνει, το αλλάζει, το ταΐζει. Κάνε ένα room tour. Να εδώ είμαι εγώ. Με αυτό το κρεβάτι. Δίπλα είναι το κρεβάτι του συνοδού μου, του γάτσου. Από εκεί έχει άλλα δύο κρεβάτια, είναι η γειτόνισσά μας. Γεια σας! Είναι τετράκλινο το μαγαζί εδώ. Τι θέα την έδειξε! Θέα να τη δείξουμε. Θέα να τη δείξουμε. Βαθύτατα συγκινημένη. Τι λάζει! Πήραμε αυτές τις ψευτοθυλές. Θέλεις να δείξουμε μία γάτσου μου? Αυτή εδώ είναι η ψευτοθυλή. Έπιασε. Δούλεψε, ναι. Έχει απογευματιάσει και ο γάτσου τώρα κάνει αλλαγή πάνης. Εδώ σε σχέση με την κλινική, έχεις το μωράκι συνέχεια δίπλα σου. Εκεί την Κασανδρούλα τη φέρνανε έτοιμη, πλημμένη, αλλαγμένη, ταϊσμένη. Εδώ πρέπει να τα κάνουμε όλα εμείς. Καλημέρα, τρίτη μέρα σήμερα. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Η κατάσταση εδώ πέρα είναι επικώς χάλια. Εδώ τώρα είναι τόσα πολλά τα κακά που πραγματικά το σκέφτομαι να αρχίσω να τα λέω ή να το αφήσουμε έτσι. Εχθές σας έδειξα τις ψευτοθυλές. Μπήκα διάβαση στο ίντερνετ γιατί εδώ πέρα δεν ασχολείται κανένας μαζί σου. Δηλαδή, άστο. Και όντως για το θυλασμό χρειάζεσαι βοήθεια. Και είναι θλιβερό ότι μια νέα μάνα, ενώ έχει περάσει τα πάνδυνα, πονά, υποφέρει μετά τη γέννα, θέλει να θυλάσει. Δεν υπάρχει και βοήθεια για το θυλασμό. Θεωρώ θα έπρεπε κάθε νοσοκομείο να έχει σύμβουλο θυλασμού και να έρχεται να σε βοηθάει. Και όχι να πρέπει να πηγαίνεις έξω να πληρώνεις σεμινάρια και τα συναφή. Τέλος πάντων, εγώ τώρα είμαι στη φάση που θέλω να θυλάσω. Το μωράκι δεν την πιάνει τη θηλή, πιάνει μόνο αυτό το ψεύτικο το πλαστικό. Ζήτησα βοήθεια, ήρθε μία κυρία, την θυμάμαι από πριν να γεννήσω που είχα έρθει για να κάνω καρδιοτοκογράφημα. Είναι αυτό που σε συνδέουν σε ένα μηχάνημα και ακούς την καρδούλα του μωρού. Το μαλλί έχει χαλάσει εντελώς, θα τα βγάλω σήμερα αυτά. Άσχετο, τι να είναι, από το ένα θέμα στο άλλο. Λοιπόν, είχα έρθει τέλος πάντων να κάνω καρδιοτοκογράφημα, δεν τα έγραφε καλά τους παλμούς, τις γραμμές. Τέλος πάντων, το γράφημα δεν ήταν σωστό. Το λέγαν όλοι, το λέγαν τρία άτομα και αυτή έλεγε: Έλα, είναι μια χαρά. Τύπου, έλα, μη σκοτιζόμαστε τώρα. Η συγκεκριμένη κυρία γενικά δεν θέλει να σκοτίζεται με τίποτα. Τρεις μέρες τώρα που είμαι εδώ, αυτό έχω καταλάβει. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το νερό στο μπάνιο βγαίνει παγωμένο καυτό, αλλάζει η ροή του. Βγαίνει με πιο πολύ πίεση, χαλαρώνει, παγωμένο καυτό. Μία τρέλα. Εγώ θέλω να πληθώ, ρε παιδί μου, είμαι τρεις μέρες εδώ πέρα. Δεν γίνεται να πληθείς έτσι. Συγκρίνω από την πρώτη μου γέννα που την τρίτη μέρα το πρωί πήγαμε σπίτι μας.
μας και νόμιζα ότι θα φύγω. Και έμαθα ότι τελικά θα μείνω και σήμερα όλο το 24ωρο και θα φύγουμε αύριο. Λέω σε αυτή την κυρία για το νερό ότι είναι έτσι και μου απαντάει ακριβώς κατά λέξη όπως θα σας το πω. Δεν είμαι χαλασμένο. Έτσι είναι. Είναι επειδή κάπου αλλού κάποιος ανοίγει τη βρύση και αλλάζει η ροή. Και το μωρό, εκεί που το κάνουμε μπάνιο, έτσι είναι. Και έχω μείνει. Μπήκα και διάβασα στο ίντερνετ και δεν διάβασα καλά πράγματα για τις ψευτοθυλές. Κοιτάει το στήθος μου, λέει, δεν κάνεις, λέει, έχεις μικρή ρόγα. Θα βάζεις τις ψευτοθυλές. Ήρθε μία άλλη κυριούλα γλυκύτατη, πρόσχαρη έτσι να βοηθήσει και τα λοιπά, άλλη ημαία. Λέω, χρειάζομαι βοήθεια με το θυλασμό. Κοιτάει το στήθος μου, μου λέει, μια χαρά στήθος έχεις. Δεν ξέρω τι να πω πια, είναι απελπιστικά τα πράγματα εδώ. Και γενικά ακούω που συζητάνε και μεταξύ τους, εδώ πριν ήθελα να πάρουν αίμα από το κορίτσι απέναντι. Κάτι δεν είχανε, δεν τα ξέρω τώρα εγώ, αυτά δεν πειράζει, δηλαδή δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Όχι, πειράζει. Εδώ με το γάτσο κάνουμε δικά μας πατέντες. Μου βάζει στις πάνες του μικρού ζεστό νερά και έτσι κομπρέσα τύπου. Του μαλλί σαν την παλαβή εντελώς. Ναι καλέ, εδώ τι να κρατήσω, εγώ έτριβα το κεφάλι, η μάχη. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις θετικές. Ήρθε υδραυλικός και άλλαξε όλη την μπαταρία, το ντους, το τηλέφωνο, όλο αυτό το σύστημα. Κάπως λίγο καλύτερα τα πράγματα, οπότε έφυγε ο Χρήστος. Πήγε να φέρει διάφορα πραγματάκια που χρειαζόμαστε. Κάνα σαμπουάν, κάνα πιστολάκι, τα συναφή. Έχει έρθει το φαγητό. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι νόστιμο. Χθες κάτι μπιφτεκάκια τα άφαγα. Δεν με συγκινεί έτσι το κλίμα, δεν είναι και πολύ friendly. Καλά, εμένα πάντα με ταράχευαν τα νοσοκομεία. Δεν ξέρω τα χρώματα, τα κουρτινάκια. Αυτά είναι λίγο και τα thriller που έχω δει. Εν τω μεταξύ, πρώτη μέρα που μπήκαμε, το φως στο μπάνιο έτριζε. Ξέρεις, από θρίλερ εντελώς. Καλά, εδώ πέρα πίσω, εδώ πάνω, ας πούμε, και εκεί και απέναντι, όλες αυτές οι λάμπες δεν δουλεύουν. Και άλλαξε ο Χρήστος τη λάμπα για να είναι σταθερό το φως, να μην έχει αυτό το τρομακτικό. Ελπίζω να έρθει γρήγορα ο γάτσου μου. Α, και του είπα να φέρει ψαλίδι να το χαλάσουμε αυτό, το χάλι, το μαύρο. Φοβάμαι τώρα ότι θα μείνω καραφλή, θα μου μείνουν 5 τρίχες. Αλλά για να δούμε πώς θα γίνει, τι θα απομείνει. Πάντως ήταν ωραίο. Α, εγώ ευχαριστήθηκα. Τη δουλειά του την έκανε. Ήμουνα μάχημη. Να σας δείξω και τον νεκτορούλι. Να σας πω και το άλλο. Τον έχω δίπλα στο παράθυρο στο φως για να μην πάθει ύκτερο. Σήμερα το έμαθα αυτό. Αν και μάνα για δεύτερη φορά. Έχει νυχτώσει. Τι ώρα είναι, 9, 8. 8.30. Ήρθε η ώρα να απαλλαγώ από αυτό το πράγμα, δηλαδή το είδα πως πετά έτσι, έχει γίνει ένα χάλι μαύρο. Ο γάτσο έχει φέρει ψαλίδι, ο εκτοράκος μου είναι το πιο ήσυχο μωράκι που ξέρω. Όλη μέρα κοιμάται, άχνα δεν βγάζει. Κάνει κάτι μου, κάτι τέτοια. Το γλυκούλι μου. Είμαστε έτοιμοι για την καταστροφή. Πραγματικά μπορώ να δω τι θα... τι θα απομείνει. Θα κόψει πολύ πάνω, μου κόψει τα μαλλιά σου. Δεν έχω εδώ δικό μου μαλλί. Μπορώ να το κρατήσω για ρούζ, ξέρεις. Ούτε για ρούζ δεν κάνει αυτό. Στο πρώτο βίντεο σας είχα πει λίγο πώς ήταν την εμπειρία μου και αυτά. Τώρα εδώ τι να πω, είναι το μυαλό μου αλλού εντελώς. Παιδεύομαι τόσο πολύ με τον θυλασμό, προσπαθώ τόσο πολύ να καταλάβω ποιος είναι ο σωστός τρόπος να μάθω το σώμα μου, να μάθω το μωρό μου. Με δυσκολεύει, δεν πιάνει τη θυλή, ψευτοθυλές, μπαίνω ίντερνετ, διαβάζω το θύλαστρο. Του δίνουμε όμως και μπιμπερό, αλλά δεν κάνει να μαθαίνει και από μπιμπερό, γιατί μετά δεν θα θέλει εσένα. Αλλά ούτε μπορώ να το αφήσω και μυστικό. Έχουμε και λίγο ξένο γάλα, μπας και το ξεγελάσουμε για να το ξαναβάλω, να πιάσει το δικό μου. Τέλεια αυτά, τα ροζ, να είχα τέτοια μαλούρα. Όχι ροζ, να είχα έτσι μαλούρα. Οπότε, ναι, είμαι λίγο αλλού, είναι το μυαλό μου, εντάξει. Έχει γίνει κουρκούτι με τις έρευνες και με όλα αυτά που κάθομαι και διαβάζω. Και δεν ξέρω και τι να πω και δεν θέλω κιόλας να πω. Γιατί κακά τα ψέματα μπαίνει
μπαίνει ο κόσμος στο YouTube για να δει αντίστοιχα βίντεο μια νέα μαμά, επηρεάζεται από αυτά που θα ακούσει. Και εγώ γι' αυτό δεν δίνω ποτέ στα βίντεο μου συμβουλές. Δηλαδή το τι κάνω εγώ με τα παιδιά μου, το τι έκανα στις γένες μου, στις εγκυμοσύνες μου κτλ. Δεν σας το λέω ποτέ σαν συμβουλή. Δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω αυτό. Δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε μέα, ούτε τίποτα. Τώρα αυτή εδώ, κάπως τα άρχισε εδώ αυτά τα κερατάκια. Δεν βλέπω τι γίνεται. Αυτό γιατί δεν φεύγει? Είναι δεμένο. Είναι δεμένο. Είναι πλεγμένο μέσα σε ένα μικρό κουτσιδάκι. Τι εννοείς? Και δεν βλέπω κιόλα. Έφτιαξε ένα πολύ μικρό κουτσιδάκι στην αρχή. Ναι. Και τι θα γίνει εδώ μπροστά? Πρέπει να το λύσεις κάτι. Α. Μπράβο ρε γάτσι μου. Αχ, με πονάει τώρα αυτό το κερατάκι. Ναι, και επειδή γενικότερα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν μεγάλη επιθετικότητα, δηλαδή κάτω από το βίντεο του πρώτου τοκετού υπήρξε αρκετό bullying και γενικά έχω δεχτεί bullying που δεν κατάφερα να θυλάσω, γιατί δεν θύλασα την Κασάνδρα. Άκου τώρα. Λες και πέφτει στον καθένα λόγο ή ξέρει τι τράβηξα ή πώς έγινε ή αν μπόρεσα ή αν είχα γάλα ή... Τέλος πάντων, επειδή ο κόσμος γενικότερα κρίνει και υπάρχει αυτό το bullying και η επίθεση, αυτά ακριβώς διευκρινίζω τώρα. Εγώ κάνω ένα vlog, δείχνω και λέω την εμπειρία μου, το πώς πέρασα ή μάλλον το πώς τα βλέπω εγώ με τα δικά μου μάτια. Δεν λέω ότι είναι ούτε σωστά ούτε λάθος. Έτσι τα βιώνω εγώ και τα νιώθω και τα βλέπω εγώ και τα μεταφέρω και τα λέω εγώ. Το καλό είναι ότι κάνω έτσι και δεν μου μένουν μαλλιά στο χέρι. Εγώ περίμενα, ξέρεις, ότι θα κάνω έτσι και θα μαδάει. Είναι κομπλέ. Εδώ είναι λίγο νιώθω πόνο. Εντάξει, το είχε τσιτώσει για να γίνει αυτή η μητούλα, η αρχή. Θα πάω τώρα να λουστώ, να πληθώ λιγάκι, να συνέλθω, γιατί τρεις μέρες εδώ ούτε μπάνια δεν κάναμε. Δεν έκανα. Δεν έκανα. Εσύ πήγαινε σπίτι. Θα τα κάνουμε σουγκαρίστρα αυτά κράτη. Τι θα φάμε, το μεταξύ, εντάξει, έχω να σου πω. Άμα δεν βιαστούμε, δεν θα φάμε. Έτσι. Ναι, έχει πέσει πολύ catering αυτές τις ημέρες. Delivery. Catering, ναι, delivery. Μ' αρέσει έτσι το μαλάκι μου τώρα που είναι κατσαρούλι. Λοιπόν, πάω για μπάνιο και τα λέμε μετά. Βγήκα από το μπάνιο. Να χαρά με τα μαλάκια. Λίγο με πονάνε εδώ μόνο που μου είχε κάνει αυτές τις δυο μητούλες. Κατά τα άλλα δεν με πονάει καθόλου. Δεν μαδάνε. Ίσως να φταίει που τα άφησα λίγες ημέρες. Γιατί θεωρώ ότι αν τα κρατήσεις 10 και 11 μέρες, μάλλον παίζει να μαδίσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Ο εκτοράκος συνεχίζει να είναι ένα πάρα πολύ ήσυχο μωράκι. Εγώ εκεί στην τρέλα μου, στα δικά μου με το θυλασμό. Έχουμε παραγγείλει μπέργκερ. Μπεργκεράκι θα παιχτεί σήμερα. Είναι το τελευταίο μας βράδυ. Αύριο βγαίνουμε. Αυτός ήταν ο τοκετός νούμερο 2. Έτσι τα περάσαμε εδώ, στο νοσοκομείο αυτό. Εννοείται θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Το επόμενο βίντεο, spoiler, ποιο άλλο θα είναι φυσικά. Θα είναι η πρώτη μέρα του Έκτορα στο σπίτι και η αντίδραση της Κασάνδρας. Έχω τρελή αγωνία. Θέλω να πω γιατί δεν το έχω αναφέρει τρεις μέρες καθόλου και μπορεί σε λίγα χρόνια το παιδί μου να δει τα βίντεό μου, ότι η Κασανδράκη μου έλειψες πάρα πολύ. Στενοχωριόμουν γιατί η θεία μου που την κρατάει με έπαιρνε τηλέφωνο και την άκουγα που φώναζε μαμά, μαμά, και σήμερα με πήρε κλαίγοντας. Με πήρε η θεία μου δηλαδή και έκλαιγε η Κασάνδρα και έκλαιγε μαμά. Και έχω τρελή αγωνία πραγματικά να δω πώς θα αντιδράσει που θα δει ένα καινούριο πλασματίνι. Αλλά δεν είναι ότι θα είναι περαστικό, δηλαδή γεια σου, το φέραμε, εδώ θα είναι κι αυτό μαζί μας. Ωραία ρε παιδιά, μόνη μου. Ωραία, ωραία. Α, ναι, ήθελα να σου πω έτσι λιγάκι. Διάβασα ότι ο θυλασμός, λέει, βοηθάει τη μήτρα να πάει στη θέση της και να μην έχεις πολλή αιμορραγία. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Εντάξει, είμαι σε μία σύγχυση, είναι το κεφάλι μου αλλού για αλλού. Θέλω να σας πω τόσο πολλά, είναι η αλήθεια. Θες να κράξεις τόσο πολύ. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αναμένουμε όλοι αγωνιωδώς το επόμενο βίντεο, το αυριανό. Κλασικά, τα ξέρετε, τα εννοώ, δεν τα λέω έτσι, κι ας έχει γίνει σλογκανάκι.
Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Τα λέμε στο επόμενο. Αντί για!